Να καλωσορίσω εδώ το σημείο κύριο Σικύρη, τον βουλευτή Ιωαννίνων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Έξαρχο. Κύριε Έξαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ντόκα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, Παλαιστίνη, θα ξεκινήσουμε με αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, που οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται να κάνουν τη χερσαία εισβολή. Δεν ξέρω σε τι εύρος μπορεί να την κάνουν αυτοί μέχρι τέλους, γιατί δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά προς το παρόν βομβαρδίζουν και σκοτώνουν εκεί παιδιά αμάχους, πάνω από 2.500 παιδιά, λένε έγκυρες πηγές, ότι έχουν πεθάνει από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών. Οκ, okay, δικαίωμαστε στην αυτοάμυνα, εντάξει, αλλά αυτό που κάνουν οι Ισραηλινοί είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Η αυτοάμυνα, όπως την έχουν στο μυαλό τους και την εφαρμόζουν οι Ισραηλινοί, είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Και καθόμαστε και τους παρακολουθούμε όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, υπάρχουν κάποιες, οπωσδήποτε κάποια ψηφίσματα, αλλά μέχρι εκεί. Τι λέτε, κύριε Εξαργυρίδη? Λέω καταρχάς, κύριε Ντόκα, ότι δεν μπορεί κανείς να πει, αν θέλετε, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω πόσο πολιτισμένος μπορεί να είναι αυτός ο κόσμος που παρακολουθεί, και όχι μόνο παρακολουθεί, αλλά βάζει πλάτη να γίνει αυτή η σφαγή. Γιατί αν κανείς μπορεί να αποδώσει με μία λέξη το τι γίνεται στην Παλαιστίνη αυτές τις τελευταίες μέρες από τις 7 Οκτώβρη και δόθε, μάλλον αυτή η λέξη ταιριάζει. Μιλάμε για σφαγή, για 7.500 περίπου, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, άμαχους νεκρούς μέχρι τώρα από τις 7 Οκτώβρη και δόθε, και πάνω από 3.000 παιδιά κάθε 15 λεπτά, κάθε 15 λεπτά, και αυτό είναι στατιστικό στοιχείο, σκοτώνεται, χάνει τη ζωή του ένα μικρό παιδί. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια σφαγή που γίνεται στον Παλαιστινιακό λαό από το Ισραήλ, και βεβαίως εδώ η πολιτισμένη Δύση ουσιαστικά βάζουν πλάτη σε αυτήν τη σφαγή, και φυσικά είναι τεράστιες οι ευθύνες που έχει και η ελληνική κυβέρνηση. Από την άποψη ότι όχι απλά δεν καταδικάζει αυτήν την σφαγή, αλλά δίνει γη και είδωρ στους φωνιάδες τους Αμερικανονατοϊκούς, με τη βάση της Σούδας, με τις φρεγάτες που έχει στείλει για να συνοδεύουν τα αεροπλανοφόρα των Αμερικανών. Τώρα χθες, επιδιώκουν χθες, προχθές ανακοινώθηκε μάλλον αυτό, θα δώσουν και την 115 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα για να μπορούν να σταθμεύουν εκεί τα αμερικανονατοϊκά αεροπλάνα. Φυσικά η Σούδα, η οποία είναι ένα μόνιμο ορμητήριο, και επιπλέον συζητάνε να δώσουν και την Κάρπαθο στην περίπτωση που κάπου κλωτσίσουν οι Τούρκοι εκεί με την βάση του Ιντσιρλίκ. Από αυτή λοιπόν την άποψη, κύριε Ντόκα, αυτό που σήμερα επιβάλλεται είναι να δυναμώσει η αλληλεγγύη παγκόσμια, αλλά και φυσικά και του ελληνικού λαού, που δεν έχουμε δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα υπόλοιπα αστικά κόμματα, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ συμφωνούν στο δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ, το δικαίωμα δηλαδή να σκοτώνει αμάχους, το δικαίωμα να επικίζει, να γίνονται επικισμοί σε παλαιστινιακά εδάφη, το δικαίωμα να φυλακίζουν. Είναι πάνω από 6.500 φυλακισμένοι Παλαιστινοί στις φυλακές. Πολλοί εξ αυτών είναι νέα παιδιά, και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι στη Γάζα υπάρχει, είναι στην ουσία η μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, με πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους που βομβαρδίζονται ανελαίητα μέρα νύχτα. Και φυσικά χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς φάρμακα. Διάβαζα σήμερα ότι αναγκάζονται να επιλέξουν αν τα λιγοστά καύσιμα που έχουν θα τα χρησιμοποιήσουν για τα νοσοκομεία, για τις θερμοκοιτίδες των νεογνών, ή αν θα τα χρησιμοποιήσουν για να βγάζουν ψωμί. Εδώ υπάρχει αποκλεισμός στη Γάζα, δεν επιτρέπουν ούτε καν η ανθρωπιστική βοήθεια να μπει. Λιγοστά με το σταγονόμετρο, κυριολεκτικά με το σταγονόμετρο, περνάνε κάποια φορτηγά όταν δεν τα βομβαρδίζουν. Δηλαδή, εδώ πλέον μιλάμε ανοιχτά για μια σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Στόχος είναι να εκδιώξουν από τη λωρίδα της Γάζας 2 εκατομμύρια ανθρώπους, και εδώ είναι τεράστιες οι ευθύνες, επαναλαμβάνω, και της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί ουσιαστικά βάζει πλάτη σε αυτό και η ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν τα μάτια και ούτε να ακούσουμε τα παραμύθια όλα και τα fake news που διαδίδουν για να δικαιολογήσουν ακριβώς αυτήν την σφαγή. Η ουσία είναι μία, ότι για να σταματήσει, τώρα άμεσα πρέπει να σταματήσει η Ισραηλινή σφαγή, τώρα να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, να περάσουν τα απαραίτητα φάρμακα, τρόφιμα, να δοθεί νερό,
καύσιμα στη λωρίδα της Γάζας και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή χωρίς ενιαίο, ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 που εκτός από όλα τα άλλα είναι και υπογραμμένο στις συνθήκες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση το 2015 έχει πάρει ομόφωνη απόφαση ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Και από αυτή λοιπόν την άποψη είναι τεράστιες οι ευθύνες που έχει η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να έρθουμε στο πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται στη χώρα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν ακούσω το δικό σας σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς εσάς σας ευνοούν. Και να πω μια δημοσκόπηση, δημοσκοπικά, και να πω μια δημοσκόπηση που χθες είδε το φως της δημοσιότητας, στο ΜΕΓΑ, είναι μέτρο ανάλυσης, Νέα Δημοκρατία 38, ΣΥΡΙΖΑ 15,2. Δεν ανακάμπτει με τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ 13,4. Έχει κερδίσει λίγο το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με προηγούμενη δημοσκόπηση. ΚΚΕ, εσείς είστε στο 10,25. Είστε σε διψήφιο ποσοστό από 7,7 που σας είχε μετρήσει η ίδια δημοσκόπηση πριν από λίγο καιρό. Τώρα σας μετράει στο 10,25. Ελληνική Λύση πάλι στο 6,9 κερδίζει. Νίκη 3,2. Πλεύση 3,7. Το ΜέΡΑ 25 με όλα αυτά μπαίνει στη Βουλή σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. 3,5 Σπαρτιάτες. 2,7 εκτός Βουλής. 10,25 κύριε Εξάγη, τι λέτε? Εντάξει, όσο κανείς μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δημοσκοπήσεις. Είναι εργαλεία. Αλλά είναι εργαλεία βεβαίως. Δείχνουν τάσεις. Είναι τις τάσεις και είναι φυσικά στη συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, αυτό που για μας είναι ξεκάθαρο και πρέπει να συνεχιστεί είναι ότι φαίνεται ότι το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής φαίνεται ότι δυναμώνει. Δηλαδή, δυναμώνει εκείνο το ρεύμα που αμφισβητεί την πολιτική που ακολουθιέται από την κυβέρνηση και φυσικά από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό και φυσικά πρέπει να συνεχιστεί, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βρει αντανάκλαση στους μεγάλους εργατικούς, λαϊκούς αγώνες που έτσι κι αλλιώς έχουμε και θα έχουμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και όλα, και αυτά που συμβαίνουν, και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Προεδρία Κασελάκη, εσείς τι λέτε? Είναι κεραυνός στην εθρία όλα αυτά. Εμείς από χρόνια έχουμε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει, έχει απολύσει προπολού έστω και αυτόν τον τίτλο που ήθελε να έχει του αριστερού κόμματος. Είναι ένα αστικό μεταλλαγμένο κόμμα και αυτή η μετάλλαξή του δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε ακόμα από το 2012 όταν άρχισε να έχει μια, ας το πούμε έτσι, πορεία προς την κυβέρνηση, κυβερνητική πορεία. Τότε που έταζε λαγούς με πετραχίλια, τότε που έλεγε στο λαό ότι είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ και καπιταλιστική ανάπτυξη να υπάρχει και φυσικά ο λαός να ζει καλύτερα. Ανταυτού είχαμε μια διακυβέρνηση σχεδόν 5 χρόνια στην οποία ψήφισαν μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο, το πιο βαρύτερο αν θέλετε ας το πούμε έτσι. Ακολουθήσαν αντιλαϊκή πολιτική σε όλα τα επίπεδα και φυσικά όχι μόνο εντός αλλά και στις διεθνείς σχέσεις τους και στα δεμένη απόλυτα στο άρμα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμηθούμε και τη Συμφωνία των Πρεσπών, να θυμηθούμε ότι ήταν αυτοί οι οποίοι έστρωσαν το χαλί για την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις που ήρθε μετά και την βρήκε έτοιμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση ήταν ουσιαστικά το κόμμα που έπαιξε τον βρώμικο ρόλο. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν μπορεί κανείς να θεωρεί κεραυνό εν εθρία αυτές τις εξελίξεις. Πώς βλέπετε τον Κασελάκη εσείς, τα πολιτικά χαρακτηριστικά του Στέφανου Κασελάκη? Εντάξει, τώρα αν κανείς ασχοληθεί με τα πρόσωπα μάλλον θα χάσει την ουσία κύριε Δόκα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σε αυτό το κόμμα αυτές είναι οι τάσεις που υπάρχουν και σε καμία περίπτωση φυσικά δεν μπορούν τώρα να ξεπληθούν ή να αναβαπτιστούν αυτό που προσπαθούν να κάνουν τις τελευταίες μέρες και να εμφανίσουν μια αριστερή πτέρυγα. Είναι αυτοί οι ίδιοι που ήταν υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί δηλαδή που ψήφισαν το μνημόνιο, αυτοί που πήραν όλα εκείνα τα αντιλαϊκά μέτρα για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, τα συμφέροντα τα αμερικανονατοϊκά και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει κανείς τίμιος άνθρωπος, κανείς αριστερός, που αν θέλετε ακόμα και στις τελευταίες εκλογές με βαριά καρδιά
ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να έχει καμία προσμονή. Να μην περιμένει τίποτα θετικό. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν λέμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάθε άλλο. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν τίμοι αριστεροί αγωνιστές οι οποίοι πρέπει να εγκαταλείψουν αυτό το κόμμα, να συμπορευτούν στους αγώνες με το ΚΚΕ για να μπορέσουμε και εμπόδια να βάλουμε στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης αλλά και να ανοίξουμε θετικούς δρόμους για θετικές διεξόδους το επόμενο διάστημα. Αξιολογούνται από τον κόσμο. Ποιος είναι ο στόχος πριν σας αποδεσμεύσω στις ευρωεκλογές του ΚΚΕ, κύριε Εξαρχή? Γιατί στις προηγούμενες εκλογές της Άνοιξης, στις εθνικές εκλογές, πήγατε πολύ καλά σε μεγάλες πόλεις, σε πολύ μεγάλες πόλεις, ήσασταν τρίτο κόμμα. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές επίσης πήρατε δήμους, πέρα από την Πάτρα που την παίρνετε συνεχώς, την Πάτρα τα τελευταία χρόνια και ο Πελετίδης έχει παράξει σημαντικότατο έργο. Ποιος είναι ο στόχος στις ευρωεκλογές τώρα? Σας είπα και πριν, κύριε Ντόκα, ότι φαίνεται ότι δυναμώνει και θα πρέπει να συνεχίσει ακόμα παραπέρα να δυναμώνει αυτό το ρεύμα της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Εμείς την πορεία μας δεν την καθορίζουμε με βάση τα αποτελέσματα που είχαμε ή που θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε ενδεχόμενες εκλογές. Ναι. Εμείς λέμε ότι τώρα πρέπει να δυναμώσουν οι αγώνες του λαού. Τώρα πρέπει τίμιοι άνθρωποι, εργαζόμενοι, λαϊκοί άνθρωποι, αυτοαπασχολούμενοι, νεολαία, άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται για το αύριο του ελληνικού λαού, για την ζωή τους, για τη ζωή των οικογενειών τους, τώρα θα πρέπει να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, να δυναμώσουν οι αγώνες του επόμενου διαστήματος, για να μπορέσουμε και εμπόδια, όπως είπα και πριν, να βάλουμε σε αυτήν την πολιτική, την αντιλαϊκή, που έτσι και αλλιώς είναι από χέρι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και έχει σαν στήριγμα εδώ και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα ακροδεξιά μορφώματα, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε δρόμους, διεξόδους για ένα καλύτερο αύριο για τον ελληνικό λαό. Δεν θα πάμε εμείς λοιπόν με τη λογική, όταν θα έρθουν οι εκλογές, βεβαίως θα επιδιώξουμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εξάλλου είναι σημαντικός ο ρόλος που παίζουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που αποκαλύπτουν το τι σχεδιάζουν στη Βουλή, να μπορούμε και εμείς να προετοιμάσουμε, να προετοιμάζεται ο ελληνικός λαός, και είναι βεβαίως μια μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού και στην Ευρωβουλή όσο μπορεί κανείς να τα υπερασπιστεί. Βεβαίως, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, οπωσδήποτε ο πύχης πάντα ψηλά μπαίνει για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι κι αλλιώς, από την άποψη ότι. Ιδίω σε αυτή τη συγκυρία. Ναι, ναι, κύριε Εξαρχή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πώς ευχαριστώ. Την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Βεβαίως. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα νέο κομμάτι.